Γεια σας, τα ψαράκια φοβήθηκαν. Πολύ συχνά με κάνουν ερωτήσεις τι κάνουμε το χειμώνα με τα ψαράκια, όποιος έχει κάνει λιμνούλες με τα ψαράκια και τα υδρόβια φυτά, τίποτα δεν κάνουμε. Τα ψαράκια αυτά, εννοώ τα χρυσόψαρα, προέρχονται από τα ψάρια που ζουν σε κρύα νερά. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, εκτός αν σφινωθούν ανάμεσα στη γλάστρα και τείχομα. Και άμα παγώσει νερό μπορεί να διαλύσει τα ψαράκια. Εγώ μία φορά έπαθα τέτοια ζημιά. Πανέμορφο ψαράκι, δυστυχώς. Μπήκε ανάμεσα εκεί στη γλάστρα με υδρόβια ήριδα και το τείχομα. Θυμάστε πριν 2 ή 3 χρόνια που είχαμε πολύ μεγάλες παγωνιές και μακροχρόνιες. Εκείνη την εποχή. Άμα δεν ξεχάσω, θα βάλω φωτογραφίες από μικρότερα δοχεία πώς είχαν γίνει με τις παγωνιές και τα ψαράκια πάγωσαν, αλλά μετά ξεπάγωσαν και δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ στο Πάπερο είναι αστείο, έκανα φιόγκο, επειδή έμεινε κομματάκι από δίχτυα, μάλλον από ύφασμα πάγου προστασίας. Χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια αυτό το ύφασμα, είναι πάρα πολύ καλό, βοηθάει στα φυτά να μην παγώσουν. Φέτος με τρόμαξαν ότι θα έχουμε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τύλιξα όλα τα φυτά, ελιές εννοώ, και κάτι άλλο, αραουκάρια, αλλά τελικά δεν είχαμε. Λάρισα είχε η χαμηλότερη θερμοκρασία, τη χαμηλότερη ήταν μείον 3 βαθμούς. Είχα φτιάξει και τέτοια κατασκευή, όπως ξέρετε έχω πάρα πολλά φυτά και να τυλίγω μπανανιές και ειδικά την εωφόρμπια, εκείνη τη τεράστια, θα έρθω πιο κοντά να σας δείξω, είναι λιγουλάκι δύσκολο πλέον. Αλλά με βουλεύει, βάζω και συμπίδιουμ, με μείον 3 ήταν συν 11, χωρίς πρόσθετη θέρμανση ή κάτι άλλο. Και τώρα την ημέρα που το χτυπάει ο ήλιος, τι χτυπάει αυτή την κατασκευή ο ήλιος, ζεσταίνεται πάρα πολύ, πάει και 18 και 22, 30 φυλές άρχισαν να μεγαλώνουν. Και εκεί πέρα όλα τα φυτά με γλάστρες από τις παγωνές για να αποφύγω ατυχήματα τέτοια όπως είχα βάζω πιο μακριά από τις άκρες. Τα φυτά δεν παθαίνουν τίποτα, την άνοιξη θα ξαναδώσουν ή βλέπετε ότι ο πάπερος άρχισε πάλι να βγάζει βλαστάρια. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Και εδώ το ίδιο, όταν βλέπετε κυτρινισμένα, χαλασμένα φύλλα στα υδρόβια φυτά το χειμώνα πρέπει να τα καθαρίσετε οπωσδήποτε γιατί αυτά θα αρχίζουν να σαπίζουν και ειδικά άμα πιάσει πάγος από πάνω δεν θα είναι πολύ καλό για τα ψάρια γιατί θα βγάζει και κάποια αέρια το σάπιο φύλλο, τα σάπια φυτά θα βγάζουν και κάποια αέρια που είναι βλαβερά θα βγάζουν και βακτηρίδια μύκητες, οτιδήποτε. Δηλαδή, όταν πλησιάζει χειμώνας, πρέπει το νερό να είναι καθαρό. Και να ανταλλάζουμε, πριν τις παγωνιές ειδικά, τουλάχιστον 3 τέταρτα του νερού. Τα ψαράκια μου δεν μπήκαν στην άρκη, επειδή δεν κράτησαν τα κρύα. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Κολυμπάνε. Έχουμε και πολύ ήλιο τώρα. Ναι, κουβάλισα κάτι γλάστρες πάλι από εδώ, γι' αυτό και έχω χώματα κάτω. Δεν σκούπισα ακόμα. Είμαι τέτοια, ξεχνάω συνέχεια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας δείξω. Κάποια φυτά είναι τυλιγμένα, οι μύγες ζεσταίνονται. Αλλά σύντομα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ξετυλίξω και θα ανοίξω και εκείνη την κατασκευή. Και από αύριο ξεκινάει τελευταία δεκάδα του Ιανουαρίου, το πιο μακρύ και κρύο μήνα, τουλάχιστον για τα δικά μας τα μέρη και γυρίζαμε φρασάνιξε. Ευχαριστώ πολύ.